Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες νωρίς το απόγευμα στο νότιο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στον Πλατανιά. Ενώ σήμερα υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή του Ανηλίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στα σημεία. Και μάλιστα να σημειώσουμε ότι στην τηλεόραση του Άστρα μίλησε αποκλειστικά ο Περιφερειάρχης των Πυροσβεστικών Δυνάμεων σε επίπεδο Θεσσαλίας, ο οποίος έδωσε και το στίγμα για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες. Όπως τονίστηκε και το μέτωπο στο Ανήλιο είναι υπό έλεγχο. Η αλήθεια είναι ότι οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος είναι ειδικοί μήνες. Είναι όλος ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος είναι έξω στην Ήπεθρο και ασχολείται με αγροτικές εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολλοί κόσμος έξω, κάνει χρήση υγιεινής φλόγας και πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, είναι επόμενο ότι θα έχουμε συμβάντα και θα καλούμαστε να επέμβουμε για κατάσταση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, κ. Νίκου Ιερεμία, μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες, νωρίς το απόγευμα, στο νότιο Πήλιο, πιθανότατα από αμέλεια στην καύση των υπολοιμάτων καλλιεργειών. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στον Κατηγιώρη και τον Πλατανιά, στην περιοχή Φιλιάνες, νοτιού Πηλίου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε συναγερμό όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Θεσσαλίας, ενώ συμμετέχουν και δύο αεροπλάνα. Σύμφωνα με το μέχρι τώρα προλογισμό, έχουν καεί ελαιόδαντρα και πουρνάρια σε έκταση περίπου 200 στρεμάτων. Πριν ξεσπάσουν πυρήνες φλόγες, σύμφωνα με αναφορές ντόπιων κατοίκων, στην περιοχή γίνονταν καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργειών, παρά το γεγονός ότι έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ελέγχεται και αυτό, απλά επειδή εκεί πέρα έχουμε περισσότερο το θέμα του ότι υπάρχουν πολλήματα βελόνες και τα φύλλα, αυτά θέλει προσοχή παραπάνω. Και επειδή έχουμε ρεπές ανέμου, όπως τα βλέπετε και τα βιώνετε κι εσείς, μας ανησυχούν λίγο παραπάνω. Υπάρχουν και άλλες φωτιές. Υπήρξαν και στη Νέα Κέλλο, υπήρξαν και στο Νοαντερό κοντά. Δηλαδή, σε πολίτες μας καλά κάνει και εκείνο, αλλά σας περιμένουν και δύο-τρεις μέρες εκεί πέρας να πέσει η ένταση του αέρα. Δεν θέλουμε να γίνουμε εχθροί τους. Μαζί τους είμαστε και εμείς θα καμούν για να εξαφανιστούν ως κάποιοι μην θέλουμε. Αλλά αυτό το πράγμα λίγο να το κάνουμε, ας το πούμε, συντεταγμένα, να το κάνουμε σε μέρες και ώρες που δεν υπάρχει πρόβλημα. Χθες τη μεγάλη φωτιά στην Πλατανιά δεν κινδύνεψαν. Θα μπορούσαν όμως πολύ εύκολα να κινδυνεύσουν αν για κάποιο λόγο δεν προλαβαίναμε και τα ένα αέρια που ήρθαν και επιχείρησαν δεν μας βοηθούσαν και εμείς δεν κάναμε μια μεγάλη τεράστια κινητοποίηση που έχει 33 οχήματα. Γύρω στα 80-85 άτομα μαζευτήκαμε χθες για να χειριστούν την φωτιά στην Πλατανιά. Κάποιος πήγε να κάψει τα κλαριά και τα μπουρνάκια που προφανώς υπήρχαν στο χωράφι του και από εκεί ξεκίνησε και έκανε αυτή την τρελή πορεία που κατ' εμέ μπορεί να άγγιξε και τα 700-800 στρέμματα. Γύρω στα 700-800 τα υπολογίζω. Mm-hmm. Και από αυτά βέβαια είναι έρμπος, δηλαδή έκαψε στο Ελαιώνες, αλλά δεν πάμε να μετράμε στρέμματα. Αν θέλουμε για το δάσος, η εκτίμησή μου είναι γύρω στα 500 στρέμματα πρέπει να ήταν τα δασική έκταση, φουρνάρια και χαμηλή βλάστηση. Με τις ρηπές του ανέμου που υπάρχουν, μας ανησυχούν. Σας ανησυχούν. Μάλιστα. Ναι, θέλουμε να κάνουμε αυτή την έκκληση προς τους πολίτες μας, να προσέχουν τον καιρό και να προσέχουν πώς βάζουν τις φωτιές και τα υπολείμματα των καλλιεργειών. Δεν τα απαγορεύουν όμως, αλλά αν υπάρχουν καταστροφές, ξέρετε, στην περιουσία ή δάσος, ο ποινικός κώδικας της δραστηριότητας πρέπει να εφαρμοστεί. Ναι. Και πολλοί από αυτούς ίσως βρεθούν και απολογούμενοι στο δικαστή. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στο Ανήλιο βρίσκεται σε υπομερικό έλεγχο, να μπορούμε να πούμε, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την τυχόν αναζωπήρωση. Αλλάζουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Μαγνησιακού στο Βόλο. Παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και άλλων επίτιμων προσώπων. Πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Μαγνησιακού, παρουσία του Περιφερειάρχη Μαγνησίας, κ. Κώστα Αγοραστού. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αγωνιστικό χώρο με συνθετικό τάπητα νέας γενιάς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA, το οποίο έγινε με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στα πλαίσια των εγγενείων, πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον πατέρα Θεόδωρο Παπασακελαρίου, που είναι και παλιός ποδοσφαιριστής, ενώ παρευρέθηκαν και μικροί ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών του Μαγνησιακού που αντάλλαξαν πάσες και χαμόγελα με τον Περιφερειάρχη. Μετά το πέρος του αγιασμού και λίγο πριν την παράδοση παραλαβή του νέου γηπέδου, ο πρόεδρος του Μαγνησιακού, κ. Κώστας Γκουγκουλιάς, ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη
συνδρομή της στο νέο γήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου και για λογαριασμό όλων των συνεργατών μου την περιφέρεια, προσωπικά τη Δωροθέα Κολυμπρίνη, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγοραστό και γενικά την περιφέρεια που υλοποίησε αυτό το έργο το οποίο ήταν όνειρο ζωής. Το λόγο στη συνέχεια πήραν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, η Αντιπεριφερειάρχης καθώς και οι δύο βουλευτές του νομού Μαγνησίας. Βάλαμε ένα έργο προϋπολογισμού ένταξης 140.000 ευρώ και κάναμε αυτό που θέλανε εδώ πέρα οι άνθρωποι της διοίκησης, ο πρόεδρος και οι άνθρωποι της διοίκησης, το καλύτερο τεχνητό λωτάπιτα και σύγχρονες προβολής LED για να αποδοθεί αυτό το γήπεδο, να είναι χρήσιμο, ασφαλές και να μπορεί να χρησιμοποιείται και τα βράδια με καλό φωτισμό. Για μας πολύ μεγάλη χαρά το να βλέπουμε αποτυπωμένο στα πρόσωπα των παιδιών αυτό το χαμόγελο. Σε αυτό το χαμόγελο στοχεύουμε κάθε φορά που κάνουμε ένα τέτοιο έργο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι εδώ, είναι συναργός σε κάθε αθλητικό δρόμενο. Υπηρετούμε ανθρώπους που πρεσβεύουν το καλύτερο, που πιστεύουν στην αξία του αθλητισμού, όπως είναι ο Κώστας Ογκούλιας, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητές και κυρίως εσείς που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας εδώ, στον αθλητισμό, στις αναδράσεις αθλητικές που προάγουν αξίες και αρχές και σε άξεις και εις άξεις των παιδιών σας υποδομές. Πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ χρήσιμο έργο. Και θέλω να πω ότι παρά την στενότητα που προκαλεί η κρίση, τον τελευταίο χρόνο, είτε με πρωτοβουλία της περιφέρειας, η οποία αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά κονδύλια, είτε απευθείας από την κεντρική εξουσία μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το Υπουργείο Αθλητισμού, έχουν γίνει μεγάλες παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές της Μαγνησίας. Με το νέο Μαγνησιακό ελπίζω να δεθεί η διέξοδο στα παιδιά, να μπορούν να αγωνίζονται πλέον σε ένα πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα να διακριθούν οι καλύτεροι και γιατί όχι να πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι 4 από τους 5 φερωμένους ως δράστες για τις ληστείες σε Βόλο και Ανάβρα που τρομοκράτησαν ηλικιωμένους. Ο 20χρονος αλλοδαπής καταγωγής προφυλακίστηκε, ενώ οι άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ολοκληρώθηκε χθες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, η απολογία των 4 φερόμενων δραστών για τις 3 ληστείες σε Βόλο και Ανάβρα. Ο ένας εκ των 4, ο 20χρονος αλλοδαπός, προφυλακίστηκε, ενώ οι άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι απολογούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στις ληστείες στην Νέα Ιωνία, ενώ παραδέχονται μόνο εμπλοκή στη ληστεία της Ανάβρας. Από την πλευρά του, ο 20χρονος που προφυλακίστηκε αποδέχθηκε ότι λήστεψε την 89χρονη στην Ανάβρα, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι δεν έκανε χρήση βίας, ενώ και αυτός δεν αποδέχθηκε συμμετοχή στις 2 ληστείες στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι έμπλεξε λόγω επιπολαιότητας της ηλικίας του. Χαρακτηριστικό και των 3 ληστείων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν οι 4 που απολογήθηκαν χθες είναι ότι τα θύματα ήταν ηλικιωμένοι 89 και 90 ετών, ενώ η λία των δραστών ήταν μερικές δεκάδες ευρώ και μπανάνες. Αναμένεται και η απολογία του 5ου εκ των δραστών, ο οποίος συνελήφθη αργότερα και θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Στήριξη τώρα, κυρίες και κύριοι, από πλευράς κυβέρνησης ζητούν οι επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα του κλάδου. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό ρεπορτάζ της Σοφίας Κοντοθανάση. Στήριξη από πλευράς κυβέρνησης ζητούν οι επιχειρηματίες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες πλέον υποχρεώσεις τους. Η πιο άμεση λύση θα ήταν η μείωση του ΦΠΑ, κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθώς και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, διότι από εκεί το κράτος εισπράκτει και τα κύρια έσοδά του, έτσι. Άρα θα πρέπει πρώτα να δούμε να μειώσουμε τα κόστη και μετά να μειωθούν αυτοί οι φόροι που θέλουμε, έτσι ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση ή να παραμείνει η κατανάλωση στα επίπεδα τα προηγούμενα. Η ενεργειακή κρίση πλήττει πλέον κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, ενώ η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα λίγο πριν τις γιορτές του Πάσχα. Μεγάλη Τρίτη τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι η πιθανή ημερομηνία για την πληρωμή της επιταγής φτώχειας για χιλιάδες νοικοκυριά. Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου, το αργότερο ή τη Μεγάλη Τρίτη, το πιθανότερο, θα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους το επίδομα ακρίβειας των 200 ευρώ ανά δικαιούχο ή έως και 400 ευρώ ανά νοικοκυριό. Οριστικά, το δρόμο προς τη Βουλή έχει κατατεθεί η απόφαση της κυβέρνησης για ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών. Συγκεκριμένα για την Μεγάλη Εβδομάδα, την Τρίτη, δηλαδή τη Μεγάλη Τρίτη, θα
δούνε οι δικαιούχοι, θα πούμε στη συνέχεια ποιοι είναι, να πιστώνουν το λογαριασμό τους κατά 200 ευρώ. Δικαιούχοι λοιπόν είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, εκείνοι δηλαδή που αποκτούν εισόδημα έτσι από σύνταξη και που είναι κάτω των 600 ευρώ, είναι οι δικαιούχοι των επιδομάτων ΑΜΕΑ και οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Επιπλέον με το ίδιο ποσό ενισχύονται όσοι λαμβάνουν το επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων και βέβαια για αυτούς που παίρνουν επίδομα τέκνων θα δούνε να πιστώνουν το λογαριασμό τους κατά μια μισή δόση. Είναι μεν κάποια ενίσχυση για τα νοικοκυριά για τις ημέρες του Πάσχα, σίγουρα όμως δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Να σημειωθεί ότι η σχετική διάταξη κατατέθηκε ως τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και προβλέπεται και αναλογία δώρου Πάσχα για εργαζόμενους σε εστίαση ή πολιτισμό ή και σε όποιους άλλους ετέθησαν σε αναστολή τον Ιανουάριο. Το συγκεκριμένο επίδομα θα υπολογίζεται με βάση τα 534 ευρώ και σύγχρονη πληροφορία σχεδιάζεται να καταβληθεί ως Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου. Εκδήλωση μνήμης τώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποίησε ο Σύλλογος Κυπρίων Λάρισας για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Εκδήλωση μνήμης και απότισης φόρου τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών πραγματοποιήθηκε στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου από τον Σύλλογο Κυπρίων Νόμου Λάρισας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ποινιμό στην ιδέηση, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του πρόεδρου του Σύλλογου Κυπρίων Λάρισας, Δήμου Αυγουστή. Σήμερα περίμενα 1η Απρίλη, και όχι μόνο σήμερα. Και αυτό είναι το παράπονο. Πιστεύω όλων των συμπατριωτών μου Ελλήνων Κυπρίων που γεννηθήκαμε και στο σπίτι μας μέσα είχαμε στο σαλόνι, μπορεί να μην είχαμε τον παππού και τη γιαγιά, αλλά είχαμε τη σημαία της Ελλάδος, είχαμε το χάρτη της Ελλάδος. Θυμάμαι τον ηλιακό του σπιτιού μας, όχι μόνο του σπιτιού μου, λες και ήταν εθνικό σωματείο όλους τους ήρωες του 21, όλους τους ήρωες της ΕΟΚΑ, στα σπίτια μας, όχι στα καφενεία και στους συλλόγους μας. Και η απογοήτευσή μας, ειδικά το 1974, ήταν τόσο μεγάλη όταν με τα μάτια στραμμένα στους ουρανούς περιμέναμε τα γαλανά φτερά να μας σκεπάσουν και ήμασταν μακριά μας, είπαν. Και εκείνοι που μας πρόδωσαν, εδώ τα τελευταία χρόνια λέω αυτή τη λέξη προδοσία, παλιά δεν την έλεγα γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχουν προδότες, αλλά διαβάζοντας, μελετώντας και ξαναδιαβάζοντας κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ναι, δυστυχώς υπάρχουν και ηγέτες προδότες, το λέω και έχω την ευθύνη των λόγων μου. Μας είπαν μακριά, έφυγε η Χούντα, ήρθε ο Καραμαλής. Τότε το 1974 στρατιωτικά ήμασταν υπεύθυνοι της Τουρκίας, είναι αποδεδειγμένο. Μελετήστε και θα δείτε ότι είναι αλήθεια αυτά που σας λέω. Και όμως στην Αθήνα άνοιγα σαμπάνιες 23-24 Ιουλίου, στην Κύπρο πέθανε ο Τσουκνίδας, σκοτωνόταν, δολοφονείτο από τους Τούρκους εισβολής και μείναμε μόνοι μας και ζούμε ακόμα τις συνέπειες της εισβολής. Όσοι πιστεύουν ακόμα ότι υπάρχει κατοχή, υπάρχουν και άλλοι που νομίζουν ότι δεν υπάρχει κατοχή. Και πρόσφατα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός μας, είπαν ότι ξέρεις, είναι η πρώτη εισβολή που γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η εισβολή που γίνεται στην Ουκρανία, για το όνομα του Θεού, για το όνομα του Θεού. Ξέχασαν ότι το 1974 έγινε μια χειρότερη εισβολή στην Κύπρο. Άνοιξα σήμερα, σας λέω ξανά το ραδιόφωνο, άνοιξα τις τηλεοράσεις, περίμενα κάποιος να ευαισθητοποιηθεί και να πει ότι σαν σήμερα την 1η Απρίλη του 1955 κάποια παλικάρια εφορούμενα από τις ιδέες των αγωνιστών του έθνους, των Σαλαμινομάχων, των Μαραθεωνομάχων, των 300 του Λεωνίδα, των ηρώων του 21, του έπους του 40, αυτό έλεγε η πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ, ξεκίνησαν έναν αγώνα για ελευθερία και ένωση. Ούτε μια αναφορά. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι προχώρησαν σε κατάθεση στεφανιών στο Μνημείο Ηρών της Αγχώνης. Και στον επίλογο του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, σημαντική ήταν η παρουσία του Δήμου Σκιάθου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με σκοπό την τουριστική προβολή του νησιού εν ώψη των νέων πτήσεων που αναμένονται να αρχίσουν στα μέσα του Απριλίου. Στις 31 Μαρτίου, ο Δήμος Κιάθου, σε συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ στη Γαλλία και την αεροπορική εταιρεία Transavia στο Παρίσι, πραγματοποίησαν εκδήλωση για την τουριστική προβολή του νησιού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι τουριστικών πρακτορίων και δημοσιογράφοι.
Ο εκπρόσωπος της Τρανσάβια δήλωσε πως είναι πολύ ικανοποιημένος με την ανταπόκριση που υπάρχει με το νησί και ότι ενδεχομένως να προσθεθεί και δεύτερη πτήση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Δήμαρχος Κιάθου, κ. Τζούμας, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό το άνοιγμα για το νησί του Παπαδιαμάντη στη γαλλική αγορά. Οι προσκεκλημένοι πήραν μαζί τους ένα κομμάτι της Κιάθου, αναμνηστικό δώρο που είχε ετοιμάσει ο Δήμος και περιλάμβανε το διήγημα «Η Φόνησα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη μεταφρασμένο στα γαλλικά, βότανα, μέλι και παραδοσιακά γλυκά της Κιάθου. Την επόμενη της εκδήλωσης, την 1η Απριλίου 2022, ένα διθυραμβικό αφιέρωμα για τις ποράδες με εκτενές άρθρο για τη Σκιάθο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Figaro. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.